και είναι μέσα 6 κρεβάτια. Οι 5 είναι χριστιανές ορθόδοξες γυναίκες και αυτή είναι μουσουλμάνα και έχουν την Παναγία την Πρεφοκρατούσα. Τα βλεφτήρια έχουν την Παναγία, λογικό. Και πει δεν δέχομαι να βλέπω την εικόνα της Παναγίας, είναι υποχρεωμένη με εντολή από κάτω του Υπουργείου οι γιατροί να κατεβάσουν τον κόσμο της Παναγίας. Γιατί δεν το θέλει μουσουλμάνα. Κάτι λαμβάνεσαι. Και αν τα λέω αυτά θα με αποκαλέσουν Σιριζέο, τέτοιο φασίστα, θα με αποκαλέσουν εθνικιστή, χρυσαυγίτη, οτιδήποτε, με την κακή έννοια πάντοτε. Έχω συμβαίνει, είσαι χρυσαυγίτη. Αυτό το έχουν μεταφέρει ότι είναι μια κακιά λέξη. Τι να πω. Έλεγαν όμως ο Δημοσθένης στον Περιροδίων Ελευθερία, λέει τα εξής. Τα τρόπε αυτά ανοίγεραν οι πρόγονοί σας, όχι για να τα θαυμάζετε, δηλαδή περάνε βλέπουν το άγαλμα, να το θαυμάζετε, τι ωραίο σκαλισμένο, ωραίο άγαλμα είναι αυτό, όχι να το θαυμάζετε όταν το βλέπετε, αλλά για να μιμήσετε τα σαρετά σε αυτόν. Άρα λοιπόν, κακοποιούμε τα παιδιά μας, διαστραβλώνουμε την ψυχή τους, όταν τους αφαιρούμε από μέσα τους τις ρίζες τους. Τις ρίζες τους. Αυτές που δίνουν στα φυτά όλο εκείνο το χυμό για να μεγαλώσει το φυτό, είναι οι ρίζες. Και στον άνθρωπο που δεν έχει ρίζες, ποιες είναι οι ρίζες του? Είναι η ιστορία του, είναι η θρησκεία του, είναι η παράδοσή του, είναι η οικογένειά του. Είναι το κύτταρο της φυλής μας, η οικογένεια. Όταν λοιπόν τα καταστρέψεις αυτά ένα-ένα κάθε μέρα, τι θα γίνει το δέντρο, όταν πηγαίνω εγώ σε ένα δέντρο και κάθε μέρα κόβω μια ρίζα της ιστορίας, κόβω μια ρίζα της θρησκείας, κόβω μια άλλη ρίζα της παραδόσεως και μεγαλώνω τα παιδιά μου με τα στρουφάκια και με τα πάτμαν. Τι θα γίνει αυτό το δέντρο που λέγεται Ελλάς? Δεν θα έχουν κακο... Αυτή είναι η μεγάλη κακοποίηση των παιδιών που πλέον δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν μέσα τους νιώσει τι σημαίνει να αντλώ χυμό, να αντλώ δύναμη ψυχής από τις ιστορίες των πατεράδων μας που πολέμησαν το 40, το 12, στη Μικρά Ασία, παντού. Γίνεται ένας άνθρωπος, διαμορφώνεται ένας άνθρωπος, εργαλείο χωρίς να είναι άνθρωπος που να βλέπει πάνω, ένα εργαλείο με μάζα κρέας, χωρίς σκέψη, χωρίς ιδανικά, χωρίς τίποτα, εργαλείο στα εργοστάσια αυτών που θέλουν να διαμορφώσουν μια αχταρμά κοινωνία χωρίς καμία, απολύτως καμία προσωπική άποψη. Εγώ δέχομαι σε πολλές περιπτώσεις να αντιπαλέψω με μια άποψη, αλλά και εκείνος να έχει άποψη. Ας είναι και αντίθετη από μένα, δεν έχει σημασία, αλλά να έχει άποψη. Ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε την νεολαία σαν την άνοιξη και έλεγε τι θα γίνει αν η νεολαία χαθεί από την πόλη που χάνεται, σας το είπε και ο κ. Καψάλας πριν την γίνεται. Είναι σαν να χάνεται η άνοιξη από τις εποχές του έτους. Να έχεις δηλαδή τις εποχές του έτους χωρίς άνοιξη. Δεν έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει μια, αυτή η πόλη μπροστά. Σας είπα πριν για την τιμωρία και για την αμοιβή, αλλά αυτό ο Λυκούργος στους λόγους κατά Λεοκράτους λέει το εξής. Δύο είναι εκείνα, θα διαβάζω μόνο τη μετάφραση, δεν διαβάζω το κείμενο για να μην κάνουμε χρόνο. Δύο είναι εκείνα που καλλιεργούν την ψυχή των νέων. Η τιμωρία όσων εγκληματούν, φυσικά το παιδί δεν θα εγκληματίσει, αλλά θα κάνει καμιά ζαβολιά, καμιά, κάτι θα κάνει, πεις δεν έχει σοκολάτα γιατί έκανε σαν να ξέρει, να διαχωρίζει πλέον ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό. Και η αμοιβή που δίνεται σε όσους ενάρετους πράττουν σωστά έργα. Αποβλέποντας δε και στα δύο, την μένα αδικία αποφεύγουν, δηλαδή άμα ξέρεις ότι σε τιμωρίζει, την αδικία θα την αποφύγεις. Για το φόβο της τιμωρίας, τη δε αρετή τι θέλεις, για να με δοξαστείς, άμα κάνεις κάτι σωστό. Και είναι πολύ σημαντικό
να ακούσουμε. Δεν είμαι μισογύνης, αγαπώ τις γυναίκες. Άλλωστε και σαν χριστιανός τις έχουμε σε πρώτο επίπεδο, τη μάνα του Χριστού και όλες τις γυναίκες, τις τιμάει η Εκκλησία μας και τις Αγίες μας, αλλά και σαν λάτρες της αρχαίας Ελλάδος, που εκεί πέρα η γυναίκα είχε πολύ υψηλή θέση στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, λέει μερικά σοφά λόγια. Μεγίστη γίνεται εσωτερία όταν γυνή προς άντρα μη διχοστατεί, δηλαδή όταν το αντρόγυνο δεν τσακώνεται, και ιδιαίτερα όταν η γυνή προς τον άντρα μη διχοστατεί, δηλαδή μην αντιδρά στον άντρα. Να παίρνεις γυναίκα από τη δική σου κοινωνική τάξη. Αν πάρεις από ανώτερη, λέει ο Κλόβουλος ο Ρόδιος, θα αποκτήσεις όχι καλούς συγγενείς. Συγγενείς δεν θα είναι καλή. Αλλά κυριάρχος. Δηλαδή, να πάρεις... και κάτι που ο Μέναδρος λέει. Βασικός νόμος στο ανδρόγυνο είναι ο άνδρας να αγαπά τη γυναίκα του πάντοτε και η γυναίκα να συμφωνεί με το θέλημα του ανδρός. Εδώ θα μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ είμαι φαλοκράτης και δεν δέχομαι τις απόψεις των γυναικών, αλλά είπα από την αρχή ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι να είναι βασίλισσα στο σπίτι της και του ανδρός να τρέχει, να φροντίζει και για να τροφοδοτεί το σπίτι και για να προστατεύει το σπίτι. Αυτό είναι ο ρόλος καλός ή κακός χιλιάδες χρόνια. Κάτι που θα το αλλάξουμε σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα τον μπερδέψουμε και η φύση θα μας εκδικηθεί πώς, με τις γενιές που θα βγουν. Είναι δυνατόν να έρχονται σήμερα οι προοδευτικοί και να μου λένε ότι υπάρχει δυνατότητα σε ένα παιδάκι 15 χρονών να επιλέξει το φίλο του 15 χρονών. Δεν σας κρύβω ότι βρέθηκα στο δικαστήριο πριν από 4-5 χρόνια, υπερασπιζόμενος τον Κώστα τον Πλεύρη, ο οποίος είχε γράψει για τους κίνητους ένα ωραίοτατο βιβλίο, το διαβάστε, τους ανθρώπους που κινούν την εδώ. Έτσι. Κινούν την εδώ, ναι. Και οι οποίοι λέγονται σήμερα πούστιδες, ακριβώς γιατί ρωτούσαν πού ήστατε αυτός, πού βρίσκεται, γιατί την όταν σαν και σε πιάτσες, πού ήστατε και έμεινε το πούστι. Λοιπόν, και τον κυνήσαν αυτά τα σωματεία των ομοφιλοφίλων και δεν συμμαζεύεται. Και κατέβηκα κάτω, τον στήριξα με επιστημονικά κυρίως, ας πούμε, θέματα, συγγράμματα και απόψεις που λένε ότι είναι παραφιλία το να είσαι άντρας και να συμπεριέρχεσαι σαν γυναίκα και το ανάποδο. Και για να πείσω το δικαστήριο, του είπα το εξής παράδειγμα και το λέω πάντοτε. Η φύση είναι σοφή. Η φύση είναι σοφή. Έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα. Σε κάθε εκατομμύριο ανθρώπους μπορεί κάποιος λόγω της φύσεώς του να είναι αιμαφρόδιτος. Είναι ένα σφάλμα της φύσεως, το ξέρουμε αυτά. Μπορεί να γεννηθεί έτσι. Άντρας, γυναίκα. Και λέω κύριε Πρόεδρε, έχετε δει ποτέ κόκορα πούστη? Έχετε δει ποτέ, ξέρω εγώ, τράγο πούστη, ομοφιλόφιλο? Ο τράγος ξέρει, εγώ είμαι ο τράγος, η κατσίκα ξέρει, εγώ είμαι η κατσίκα. Η κότα ξέρει, εγώ είμαι η κότα και ο πετεινός ξέρει, εγώ είμαι ο πετεινός. Δεν μπορούμε, λέω τώρα, ξαφνικά να πούμε ότι ξέρεις, υπάρχει είναι φυσικό να υπάρχει και ο αιμαφρόδιτος, ο άντρας που θέλει να γίνει γυναίκα και η γυναίκα που θέλει να παριστάνει τον άντρα. Τα λέω, είναι διαστροφές κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν μια άλλη κακοποίηση είναι η κοινωνική κακοποίηση που φαίνεται τα παιδιά μας. Κακοποίηση επίσης, σε και μισή, από ποια άλλα μέσα, το διαδίκτυο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακοποιούν τα παιδιά μας από το διαδίκτυο σήμερα. Πόσο κακοποιούν. Ας το διαδίκτυο, τηλεοράσεις. Βλέπουνε, σύμφωνα με στατιστικά, όχι φετινά, πενταετίες πριν. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, εγώ έχω 3 χρόνια περίπου από το Πανεπιστήμιο, γύρω στο 11-12, γιατί είχαν στατιστικά εξεργασμένα από επιστήμονες, κοινωνιολόγους. Τα παιδιά έβλεπαν κατά μέσο όρο 10.000 εικόνες το χρόνο, βρέστε εσείς πόσες είναι την ημέρα,
από την τηλεόραση που επηρέαζαν καταστροφικά τον ψυχισμό τους. Καταστροφικά τον ψυχισμό τους. Για να μην πούμε το 24ο, το 25ο κάδρο. Έχει όμως και το 25ο κάδρο. Έχετε καθόλου να αναφερθώ στο 25ο κάδρο. Τι είναι το 25ο κάδρο? Ο ανθρώπινος νους και το ανθρώπινο μάτι συνεργάζονται μέχρι ταχύτητας να βλέπουν 24 διαφορετικές εικόνες στο δευτερόλεπτο. Εξού και έχει δημιουργηθεί ο κινηματογράφος. Περνάνε πολλές εικόνες και βλέπεις εσύ να κινούνται. Εάν βάλεις 25 εικόνες να περνάνε το δευτερόλεπτο, βλέπει τις 24, δεν βλέπει την 25η. Το μάτι. Ο εγκέφαλος το βλέπει και το αποθηκεύει. Ορίστε. Στο υποσυνείδητο. Το υποθηκεύει. Δηλαδή, γιατί μερικοί ακούω και λένε όχι, μας ψεκάζουνε. Άλλοι λένε, όπως και εγώ το είπα στην αρχή, λόγω της συνεχούς βίας το μάθαμε, σαλαμοποιημένης η βίας, λίγο η βία, τη συνηθίσαμε, δεν μας πειράζει τώρα, δεν μας τσούζει. Το φάγαμε το ξύλο και συνηθίσαμε το τρώμε. Και έτσι και δεν είναι το 25ο κάδρο. Δηλαδή, να περνάνε μέσα από σε ένα έργο, νόμιμο κανάλι, βλέπετε ένα έργο και περνάει και μια εικόνα η οποία δεν την προλαβαίνει τη δει το μάτι σας, αλλά τη βλέπει και την αφήνει στο υποσυνείδητο μέσα ίχνη στον εγκέφαλό σας. Και λέει ας πούμε ότι το αμνημόνιο είναι πολύ καλά και πρέπει να τα δεχτούμε. Ή η Μέρκελ είναι πολύ καλή γυναίκα. Στο τέλος θα λες, γιατί να αγαπώ τη Μέρκελ, τι να αγαπώ, καλή γυναίκα είναι, παιδί μου. Δίκιο έχουν οι Γερμανοί. Ορίστε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι. Δίκιο έχουν, οι φίλοι μας είναι οι Γερμανοί. Είναι όλα αυτά τα οποία, λοιπόν, εγώ μένω στις 10.000 εικόνες από τις τηλεοράσεις που κακοποιούν τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν ένα παιδί που έχει σήμερα αναπτυχθεί χωρίς μάνα και πατέρα. Ζούνε και ο μπαμπάς και η μαμά, αλλά είναι ορφανό. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα σχολείο που μόνο παιδεία δεν προσφέρει. Και ένα παιδί το οποίο δεν έχει ρίζες για να αντλεί χυμό από την ιστορία του, την θρησκεία του, τις παραδόσεις του. Ένα τέτοιο παιδί είναι επόμενο, ένα παιδί το οποίο είναι παρατοματικό. Ένα παιδί το οποίο είναι αναρχικό, δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Άρα όταν κάποιος δεν δημιουργεί τίποτα και δεν φιλοσοφήσει ποτέ τίποτα, το μόνο που του μένει είναι τι να κάνει. Να καταστρέφει. Αυτός που δεν δημιουργεί, το μόνο που του μένει είναι να καταστρέφει. Ένα τέτοιο παιδί λοιπόν είναι το μελλοντικό παιδί που θέλει η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό το παιδί θέλει να διαμορφώσει. Ένα παιδί που δεν ξέρει, δεν θα έχει ακόμη μέσα του τη γνώση, όχι της ιστορίας του, το αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Χωρίς οικογένεια, μια οικογένεια που δεν θα υπάρχει. Χωρίς οικογένεια. Θα δώσουν, λέει, να υιοθετήσουν παιδιά οι ομοφυλόφιλα, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Και το ρώτησε στο παιδάκι εκείνο που πώς θα μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι που δεν είναι δύο μπαμπάτσι. Πώς θα μεγαλώσει. Ήμουνα 4 χρόνια πρόεδρος στον Άγιο Στυλιανό. Έκανα εντός εισαγωγικών τη χαζομάρα, ήμουν πρόεδρος του Άγιου Στυλιανού. Το φρόντισα πάρα πολύ. Τον πήγα στα καινούργια κτίρια που έχει τώρα, πάρα πολύ. Τα παιδάκια, τα εγκατελειμμένα. Και μια μέρα είπα, ας μπω να δω τα παιδιά τα μικρά, μέχρι 3 ετών. Και μου έπιασα τα κλάματα, ειδικά σας λέω. Έπιασα τα κλάματα γιατί όλα τα παιδάκια πέσα στην αγκαλιά μου και με φώναζαν μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Ξέρω. Σου λέει και άντρας. Αυτά τα παιδάκια όλη τη μέρα με κορίτσια, με γυναίκες που τα φρόντιζαν, δεν είχαν στερηθεί τον πατέρα, τον μπαμπά. Ξέρανε ότι ο άντρας είναι ο μπαμπάς, αλλά δεν είχαν μπαμπά ποτέ. Και όταν πήραν την Ιφηγένεια μια κοπελίτσα σπίτι και την κράτησα ένα Σαββατοκύριακο, ξανάτιζα να πήρα σπίτι. Γιατί το τραυμάτισα, τότε κατάλαβα. Γιατί ένα Σαββατοκύριακο έκανα τα δυνατά για να μην τη διώξουμε, γιατί ήξερα ότι τη Δευτέρα θα γυρίσει πίσω.